Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Καθηγήτρια έπεσε θύμα επίθεσης από ξενοδόχο και μάλιστα μπροστά στα μάτια των μαθητών της. Όλα ξεκίνησαν όταν η καθηγήτρια εγκάλεσε τον ξενοδόχο για ελλειπή καθαριότητα. Το γεγονός αυτό εξόργησε τον ξενοδόχο, ο οποίος δεν δίστασε να της επιτεθεί και να χειροδικήσει σε βάρος της. Το χέρι μου πονάει, παιδιά, το χέρι μου! Για μένα! Ναι! Ας πονάσετε όλοι! Ας πονάσετε όλοι! Εσείς έχετε την ευθύνη, θα θέλετε να την μεταθέσετε αλλού! Το περιστατικό κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα μαθητές του σχολείου, ενώ στο βίντεο φαίνεται η επιθετική διάθεση του ξενοδόχου. Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ποιος είναι ο σεβασμός απέναντι σε τόσα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα περάσει καλά. Τους κάνουν το λάδι. Πού είναι ο γιατρός, πού είναι η καθαρίστρια. Σήμερα οι μαθητές του ΕΠΑΛ Ηρακλείου και οι συνοδοί τους καθηγητές επιστρέφουν στο Ηράκλειο προκειμένου να προχωρήσουν σε καταγγελία του περιστατικού στις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεννόηση με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Αναμένεται δε να υποβληθούν και μηνύσεις.